Λοιπόν, είμαστε στο γεφύρι όπου ενώνει Χαβριάτα με βουνή. Αυτό το άνοιγμα που βλέπετε του δρόμου είναι πρόσφατο. Τα τελευταία χρόνια έχει φτιαχτεί. Είναι ένα έργο το οποίο το έκανε η περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο πληρώνουμε μηχανικούς, τεχνικούς, για μελέτες και όλα τα συναφή που μας τραβάνε χρήματα σαν φορολογούμενους πολίτες για να φτιαχτούν και να ανοίξουμε δρόμους οι οποίοι είναι, πώς να τους χαρακτηρίσω, χάρτινους. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, χάρτινους. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις τα χρήματα του φορολογούμενου κεφαλονίτη, του φορολογούμενου λειτουργιώτη, μια και είμαστε σε συγκεκριμένη περιοχή, να έχουν δαπανηθεί σε ένα τέτοιο έργο, το άνοιγμα δρόμου, και κοιτάξτε το, και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τόσα κονδύλια, τόσα χρήματα που φεύγουν, δεν γίνεται καν σωστή δουλειά. Και καλό θα ήταν η εισαγγελέα να ζητήσει παρέμβαση, με παρέμβασή της, να ζητήσει εξηγήσεις από τον περιφερειάρχη και από τον εργολάβο που ανέλαβε αυτό το έργο, το να ανοίξει αυτό το δρόμο, τη διαπλάτηση δρόμου. Δεν είναι μόνο αυτό το σημείο. Όχι. Όπου έχουν γίνει διαπλαντήσεις δρόμου εδώ στο Λειξούρι, τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί όλα σοβαρές, πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουν ανοίξει, έχουν πέσει και ούτω καθεξής. Η απορία τώρα ενός μιας Λειξουριώτισσα. Θα τραβηχτούν κάποια κονδύλια για να φτιάχνουν πάλι αυτά τα έργα. Σε ποιους εργολάβους θα τα αναθέσουνε? Σε αυτούς που φτιάξανε αυτά τα έργα? Γιατί? Για να ρίξουνε το 1 τρίτο στο δικό δίκτυο και τα 2 τρίτα να τα βάλουν στις τσέπες του και να πούν «Α, τα φτιάξαμε, τελειώσαμε». Ε, κύριε Κουρί, τι έχεις να μας πεις? Αυτά για την ώρα και συνεχίζουμε.